Έχουμε μαζί μας τον Αποστόλη τον Παλάσκα, ο οποίος έχει πετύχει κάτι πολύ σημαντικό. 12 αν χρόνια άλλο σημαντικό, στον βέβαια. Και έφτασε στα 1000 γκολ. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι? Μια χαρά, όλα καλά. Πώς είναι δηλαδή σε 12 χρόνια να έχεις 1000 γκολ? Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ όμορφο για μένα. Είναι ένα επίτευγμα που μέσα από τα χρόνια δεν είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να συμβεί και λόγω της θέσης που αγωνίζομαι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι κάτι, πολύ, κάτι που με ευχαριστεί και μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια. Επόμενος στόχος? Προσωπικός, να πετυχαίνω σαν πιο πολλά γκολ και να βοηθάω με αυτόν τον τρόπο την ομάδα να φέρνει τίτλους στο σύλλογο. 2000 ας πούμε, πάμε εκεί. Αν καταφέρω να παίξω μέχρι τα 40 που είναι ο στόχος μου, ίσως ναι. Υπάρχει από αυτά τα 1000 Απόστολε κάποιο ξεχωριστό, εντάξει είναι πάρα πολλά, αλλά φαντάζομαι κάποιο ή κάποια θα υπάρχουν. Σίγουρα θα είναι αυτά που συνήθως ήταν στους τελικούς της χρονιάς του Ντάμπλ κυρίως, με ΑΕΚ και με Άργος, σίγουρα ήταν τα πιο σημαντικά για εμένα. Μάλιστα. Εχθές ζοριστήκατε, είναι η αλήθεια, αλλά καμιά φορά μετράει και το αποτέλεσμα. Με γκολ του Κυπρέου ο ΠΑΟΚ πέρασε στα ημιτελικά. Εκεί που λογικά θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ονειρεάς ναι, να κάνει τη σούπερ έκπληξη. Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Σε διπλούς αγώνες. Άρα θα υπάρχει και εμάς στην Νεάπολη. Έτσι, ναι. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα και ο δεύτερος σε εμάς. Χθες δεν ήμασταν, η αλήθεια είναι, πολύ καλοί και αυτό ίσως οφείλει το γεγονός ότι μπήκαμε πιο χαλαροί από ό,τι έπρεπε στον αγώνα. Αλλά όσο περνούσε ο χρόνος βελτιωθήκαμε και στο τέλος νομίζω καταφέραμε να, έστω και δύσκολα, να πάρουμε την πρόκριση που είναι αυτό που μετράει σε δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό, Απόστολε, δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Το βλέπετε σαν μια ευκαιρία να μπείτε ξανά σε τροχιά τίτλων, το διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό? Σίγουρα η κλήρωση με τον Ολυμπιακό είναι μια ευκαιρία και για μας να παίξουμε σε διπλούς αγώνες με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο που γνωρίζουμε ότι είναι Ολυμπιακός και να δείξουμε ότι αν μπορούμε και μας αξίζει να περάσουμε, να συνεχίσουμε στο κύπελο. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε, όπως και το πρωτάθλημα. Ναι. Το ότι δεν κάναμε ένα παιχνίδι καλό μέσα στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι οι ομάδες απέχουν και ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά των ομάδων, θεωρώ εγώ. Και ούτε σε άλλος όλα θα φάνουν στα play-off στο τέλος της αγωνιστικής της χρονιάς. Απόστολε, παίζετε πλέον στη Νεάπολη, αυτή είναι η έδρα σας. Σε κάθε αγωνιστική νομίζω ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Πώς το βλέπετε σε αυτό, πώς το ζείτε? Η αλλαγή της έδρας ξεκάθαρα μας έχει διασυπερά, να το πω έτσι. Είναι ο κόσμος είναι ο κόσμος παίκτης αυτή τη στιγμή. Ειδικά στις διεθνικές που ξέρουμε ότι είναι η καρδιά του ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Ναι. Και αγωνιζόμενοι και εμείς σε ένα γήπεδο το οποίο έχει πολύ κόσμο, μόνο καλό είναι για μας και μόνο δύναμη μπορεί να μας δώσει και ενέργεια μέσα στο παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι ακόμα και στα επόμενα παιχνίδια που παίρνουν θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο το γήπεδο, ειδικά στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ξέρουμε όλοι ότι με αυτό στο πλευρό μας πρακτικά μπορούμε να κάνουμε πράγματα που ούτε εμείς οι ίδιοι φανταζόμαστε. Νομίζω, Απόστολε, επειδή έχει ζήσει την ομάδα σε όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει τελευταία χρόνια, είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο για εσάς και τους προπονητές που περάσανε και τους τωρινούς και τους προηγούμενους που έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε ένα πυρήνα δικών σας οπαδών. Δηλαδή είναι ορισμένοι, δεν ξέρω τον αριθμό, 50, 100, 200, 300 που ζουν για το hardball. Πέρα από τους υπόλοιπους αγώνες, αλλά υπάρχει πυρήνας οπαδών δικό σας. Σίγουρα έχει συμβεί αυτό και σαφώς αυτό οφείλεται και στις επιτυχίες που έχει φέρει και στους τίτλους. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, κάποιοι συγκεκριμένοι οπαδοί που στηρίζουν το τμήμα όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από αυτούς που έρχονται επιπλέον φυσικά. Και δεν μπορούμε παρά να τους ευχαριστούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους δικαιώνουμε και να τους, για όλα αυτά που κάνουν για μας, που είναι εκεί πέρα δίπλα μας δηλαδή συνέχεια. Σε επίπεδο πρωταθλήματος διακρίνεις κάποια σημάδια βελτίωσης σαν προϊόν γενικότερα το ελληνικό χάντμπολ ή διαπιστώνεις μια κατάσταση υποφερτή αλλά στάσιμη? Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια και με την είσοδο του Ολυμπιακού, κατά τα ψέματα, το άθλημα ανεβαίνει. Και παίρνουν μεγάλες ομάδες, θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, άμα μπει και ο Παναθηναϊκός αύριο μεθαύριο ή οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι το προϊόν προβάλλεται σίγουρα περισσότερο και μέσω τηλεόρασης και μέσω χωρικών και διαφημίσεων. Οπότε μόνο καλό μπορεί να κάνει το άθλημα μας με τέτοια είσοδο ομάδων. Σίγουρα θα αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά και στον επαγγελματισμό και οι ομάδες θα κινηθούν και σε άλλα επίπεδα γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει είσοδος μεγάλων ομάδων και γενικότερα στο άθλημα. Εντάξει, φαντάζομαι ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε Γερμανία. Έτσι δεν είναι, να έχει ένας αγώνας χάντμπολ 15 και 20 χιλιάδες
κόσμο. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ, ναι. Γενικότερα, ο αθλητισμός αυτός που τον ονομάζουμε ερασιτεχνικό πέρα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ελλάδα δεν παίρνει αυτό που του αξίζει. Αυτό είναι το DNA του Έλληνα οπαδού, εντάξει. Δεν θα στηρίξει μαζικά το βόλεϊ, το hardball, το πόλο, ναι. Δυστυχώς. Γιατί ναι. Ειδικά το hardball και γρήγορο είναι και ένταση έχει και διακυμάνσεις έχει και δύναμη. Και νομίζω και ότι είναι ένα άθλημα που σίγουρα δεν βαριέσαι να το βλέπεις. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά τα αθλήματα είναι πίσω από τα φώτα. Αλλά τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, εντάξει, υπάρχει, ξαναλέμε, ένας πυρήνας πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ που σας στηρίζει και στα μεγάλα παιχνίδια νομίζω αυτοί γίνονται ακόμα περισσότεροι. Απόστολε, είναι μια χρονιά που μπορεί η ομάδα να φέρει τίτλο? Πραγματικά, για να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να φέρει τίτλους. Ναι, δεν είναι οι διαφορές μεγάλες ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με την ΑΕΚ. Το είδαμε και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό εμείς, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία μαζί τους, εμείς κερδίσαμε την ΑΕΚ εύκολα. Δηλαδή, δείχνουν αυτό το πράγμα ότι όποιος είναι σε καλύτερη μέρα, όποιος είναι πιο συγκεντρωμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, μπορεί να πάρει παιχνίδια από αυτές τις τρεις ομάδες. Αυτή θα είναι και η τριάδα, θεωρείς, για το πρωτάθλημα? Ναι, άρα θεωρώ. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος μπορεί να μπει σε αυτές τις τρεις ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι μιλώντας για 5 μήνες αργότερα, έτσι που θα είναι τα play-off, ναι, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι όλες οι ομάδες εκείνη την περίοδο. Και ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και εμείς δυνατότητα να πάρουμε και τον τίτλο και τους δύο τίτλους. Δηλαδή, όπως και οι άλλες δύο ομάδες, έτσι. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι και εσείς έχετε δείξει, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, ότι ανεβαίνετε και σίγουρα υπάρχουν και πολλά περισσότερα βελτίωση στο επόμενο διάστημα. Εννοείται και το έχουμε δείξει και στα παιχνίδια αυτό. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι και με την διακοπή που θα υπάρχει τώρα τα Χριστούγεννα και θα έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Με τον έτος που έρχονται αρκετά δύσκολα παιχνίδια, όπως και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο, θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να το απεξέλθουμε σε αυτά. Ποδόσφαιρο βλέπεις, Απόστολε, την πορεία της πολιτικής ομάδας? Πηγαίνει στην Τούμπα? Όποτε μπορείς. Όποτε μπορούμε πηγαίνουμε, η αλήθεια. Γενικότερα και σαν ομάδα πηγαίνουμε αρκετά άτομα μαζί. Ποιον ξεχωρίζεις? Εντάξει, Πρίγιοβιτς, γιατί βάζει γκολ και αυτός είναι σε αυτή τη φάση. Το βλέπω έτσι. Όλα αυτά που γίνονται από χθες, πώς θα αντιμετωπίζεις, τελευταία ερώτηση? Με τον ξυλοδαρμό του Τζίλου και όλο αυτό το... Εντάξει, που στο hardball έχετε τουλάχιστον το προνόμιο να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Εννοείται πως αυτά τα φαινόμενα είναι καταδικαστικά και δεν πρέπει καν να συζητάμε για αυτά. Είναι μακριά από το χώρο του αθλητισμού γενικότερα. Και το μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν πίσω τον αθλητισμό μας σε όλα τα επίπεδα. Και τα αποτέλεσματα είναι μετά η βία να φέρνει και άλλη βία και ναι, τα πράγματα να μην σταματάνε αυτά να γίνονται ποτέ. Μακάρι να έρθει μια μέρα που γενικά ο αθλητισμός στην Ελλάδα θα σταματήσει να ασχολείται με όλα αυτά και θα ασχολείται μονάχα με το τι κάνουν οι ομάδες στο γήπεδο μέσα. Αυτό που μετράει δηλαδή. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γερός να είσαι. Απόστολε. Να πετύχεις και 2.000 γκολ και 2.500. Πολλά γκολ και νίκες. Να απολαμβάνεις και νίκες και τίτλοι. Εντάξει, δεν ξέρουμε ότι. Και τίτλους και οι τίτλοι είναι το νούμερο ένα για έναν αθλητή. Okay. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία. Σε πρωτάθλημα και κύπελο. Θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Απόστολος ο Παλάσκας.